Αγαπητοί μου αδερφοί, καλημέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας «Επερώτησον τον Πατέρα Σου» και στο τηλέφωνο 25 8 27 77, όπου σε 10 λεπτά περίπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μετά που θα κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα. Θα διαβάσουμε από τον 4ο τόμο των Λόγων του Αγίου Πατρός μας Παϊσίου του Αγιορείτου με θέμα «Οικογενειακή ζωή», που είναι έκδοση του Αγίου Σεχαστηρίου, του Αγίου Θεολόγου Σωρωτής Θεσσαλονίκης. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γέροντας: «Πολύ βοηθά στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κανείς τέτοια κάποια ώρα της ημέρας να ησυχάζει, να εξετάζει τον εαυτόν του για να γνωρίσει τα πάθη του και να αγωνιστεί να τα κόψει για να καθαρίσει την καρδιά του. Αν μάλιστα υπάρχει στο σπίτι ένα δωμάτιο ήσυχο που να θυμίζει ατμόσφαιρα κελιού, αυτό είναι πολύ καλό. Εκεί εν το κρυπτό θα μπορεί να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα, να μελετά και να προσεύχεται. Η λίγη πνευματική μελέτη όταν προηγείται από την προσευχή πολύ βοηθά, γιατί και η ψυχή θερμαίνεται και ο νου του αναφέρεται σε πνευματικό χώρο. Γι' αυτό όταν κανείς έχει πολύ περισσοπασμό την ημέρα, να προτιμά αν έχει 10 λεπτά για προσευχή, 2 λεπτά να μελετά κάτι το δυνατό και να διώχνει τον περισπασμό». Πολύ συνίστηνε ο Γέροντας αυτόν τον τρόπο στους ανθρώπους που αγωνίζονταν κυρίως στον κόσμο να έχουν ένα χώρο ήσυχο, πνευματικό, με ατμόσφαιρα κελιού, ασκητικού κελίου, και εκεί να προσεύχονται, να μελετούν, να αγιάζουν τον εαυτό τους. Θα διαβάζουν πρώτα για 2-3 λεπτά κάτι το πνευματικό και μετά να προσεύχονται όσον μπορούν. Και ρωτάει ο αδερφός: «Γέροντα, μήπως είναι δύσκολο να τα κάνει κανείς αυτά μέσα στον κόσμο?» Απαντά ο γέροντας: «Όχι, δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν πολλοί λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά, σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κομποσχήνια τους, τις μετάνοιές τους, και ας έχουν παιδιά και εγγόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, όπως οι ερημίτες που πηγαίνουν την Κυριακή στην εκκλησία στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στα κελιά τους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνεχώς την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει δάκρυα συνεχώς στην προσευχή του. Η προσευχή του έγινε αυτοενέργητη και τα δάκρυα του είναι γλυκά. Είναι δάκρυα Θείας Αγαλιάσεως. Θυμάμαι και κάποιον εργάτη, Γιάννη τον έλεγα, αυτόν τον Γιάννη τον γνώρισα και εγώ στο Άγιον Όρος. Εκεί στο Άγιον Όρος, όπου δούλευε πολύ σκληρά, έκανε δουλειά για 2 ανθρώπους. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. «Άρχισε, Γιάννη, να γλυκοχαράζει», του είπα. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι τον σκότωσαν 2 μεθυσμένοι άνθρωποι. Πόσο είχα λυπηθεί γι' αυτό. Έπειτα από λίγες μέρες κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο. Κάπου το έβαλε και δεν θυμόταν, αλλά δεν το έβρισκε, γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου ο ίδιος ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του Γιάννης και του είπε που το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθά από την άλλη ζωή, την πνευματική, την αιώνια. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή. Αν κανείς αγαπάει τον Θεό, θα αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει λίγο τον εαυτό του με διάκριση, στη μίμηση των Αγίων γρήγορα αγιάζει. Φθάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνει την αθλειότητά του και τη μεγάλη του ευχαριστία προς τον Θεό. Ερώτηση προς τον Γέροντα. Γέροντα, πρέπει να κάνει όλη η οικογένεια μαζί το απόδειπνο? Και απαντά ο Γέροντας: «Οι μεγάλοι να κινούνται με αρχοντιά. Εκεί να κάνουν το απόδειπνο και στα μικρά παιδιά να λένε: αν θέλετε, μείνετε και εσύ λίγο μαζί μας. Όταν είναι κάπως μεγάλα τα παιδιά μπορεί να έχουν ένα τυπικό δικό τους. Δηλαδή, 15 λεπτά οι μεγάλοι, 2 ή 5 λεπτά τα παιδιά και από εκεί και πέρα όσο θέλουν εκείνα. Αν οι γονείς τα κρατούσαν σε όλο το απόδειπνο, μετά αγανακτούν τα παιδιά. Δεν πρέπει να τα πιέζω.
γιατί αυτά δεν έχουν καταλάβει ακόμα τη δύναμη και την αξία της προσευχής. Οι γονείς σας, υποθέσουμε, μπορούν να φάνε και φασόλια και κρέας και οποιαδήποτε γερή τροφή. Όταν όμως το παιδάκι πίνει ακόμα μόνο γάλα και του πούν να φάει κρέας, έπειτα επειδή είναι πιο δυναμωτικό, δεν μπορεί. Μπορεί να είναι πιο δυναμωτικό το κρέας, αλλά το καημένο το παιδάκι δεν μπορεί να το χωνέψει. Γι' αυτό και στην αρχή του δίνουν λίγο κρεατάκι με ζουμάκι για να θελήσει να ξαναφάει. Ερώτησης. Γέροντα, μερικές φορές και μεγάλη το βράδυ είναι τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούν το απόδειτο να κάνουν. Απάντηση του γέροντα. Όταν είναι πάρα πολύ κουρασμένοι ή άρρωστοι, ας πούν το μισό απόδειπνο ή έστω ένα τρισάγιο ή έστω το πάτερ ημών, να μην παραλείψουν τελείως τη προσευχή. Όπως στον πόλεμο βρεθείς βράδυ σε ύψωμα μόνος σου και περικυκλωμένος από εχθρούς, ρίχνεις καμιά του φεκιά για να φοβηθούν εχθροί και να μην κάνουν έφοδο. Έτσι και αυτοί ας ρίχνουν καμιά του φεκιά για να φοβάται το ταγκαλάκι και να φεύγει. Η προσευχή είναι μεγάλη δύναμη μέσα στην οικογένεια. Γνωρίζω δύο αδελφάκια που κατάφεραν με την προσευχή τους όχι μόνο να μην χωρίσουν οι γονείς τους που είχαν προβλήματα μεταξύ τους, αλλά να τους κάνουν και πιο αγαπημένους. Εμάς ο πατέρα μου μας έλεγε: «Δεν ξέρω τι θα κάνετε, δύο φορές την ημέρα θα πρέπει να δίνετε το παρόσω στον Θεό για να ξέρει πού βρίσκεστε». Δηλαδή δύο φορές την ημέρα έπρεπε να προσεύχουν τα παιδιά αυτά. Κάθε πρωί και βράδυ κάναμε προσευχή μπροστά στο εικονοστάσι, όλοι μαζί, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, και στο τέλος βάζαμε μετάνοια στην εικόνα του Χριστού. Όταν πάλι είχαμε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, κάναμε προσευχή για να τακτοποιηθεί. Θυμάμαι μια φορά που αρρώστησε ο μικρός του αδελφός μας, είπε ο πατέρας μου: «Ελάτε να παρακαλέσουμε τον Θεό να τον κάνει καλά ή να τον πάρει κοντά του για να μην υποφέρει». Προσευχηθήκαμε όλοι και πράγματι έγινε καλά. Αλλά και στο τραπέζι καθόμαστε όλοι μαζί. Κάναμε πρώτα προσευχή και ύστερα αρχίζαμε να τρώμε. Αν άρχιζε κανείς να τρώει πριν ευλογηθεί το τραπέζι, λέγαμε αυτό σε πόρνευσε. Την έλλειψη εγκράτειας τη θεωρούσαμε πορνεία. Είναι διάλυση της οικογένειας να έρχεται ο καθένας στο σπίτι όποια ώρα θέλει και να τρώει μόνος του, χωρίς να υπάρχει λόγος. Όλα αυτά τα όμορφα και ωραία, λέει ο γέροντας, για την οικογένεια, για την προσευχή, για το κοινό γεύμα, πράγματα που πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ σήμερα που έχουμε τόση ανάγκη από γεραίες και υγιείς οικογένειες. Εδώ, αδελφοί μου, κάνουμε τη μικρή μας διακοπή για λίγα λεπτά και μετά θα είμαστε μαζί στο τηλέφωνο 25 827 77. Χαίρετε. Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Στο τηλέφωνο 25 827 77 μπορείτε να πάρετε αμέσως, αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε την εκπομπή αυτή. Έχουμε ήδη ένα αδελφό, παρακαλώ να τον ακούσουμε. Μάλιστα. Παρακαλώ. Γέροντα, βασικά τελευταία έχω έτσι... Έχω λίγες απορίες γενικά με τα βιβλία του Αγίου Παϊσίου, γενικά με την πνευματική αφύπνιση, που μιλά σε ένα θέμα για τις ταυτότητες. Ναι. Που λέει για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, ας πούμε, ότι άμα τις πάρει ο άνθρωπος είναι πτώση. Δεν είναι για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες που το λέει αυτό, όχι. Λέει για τις ταυτότητες που όταν θα είναι ο Αντίχριστος που θα γίνει τον αριθμό πάνω, τον Αντιχρίστο. Δεν λέει για ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ηλεκτρονικές ταυτότητες έχουμε και τώρα. Δεν είπε για ηλεκτρονικές ταυτότητες. Λέει τον αριθμό. Ο αριθμός φταίει, όχι τα ηλεκτρονικά πράγματα. Α, εντάξει. Ηλεκτρονικά έχουμε πολλά πράγματα και τα τηλέφωνα μας και όλα όσα έχουμε ηλεκτρονικά σήμερα. Αλλά όταν θα είναι ο Αντίχριστος, θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα ο Αντίχριστος για να επικρατήσει παγκόσμια. Και θα έχει και τον αριθμό εκείνο το χάραγμα του Αντιχρίστου. Τότε θα αντιδράσουμε, σίγουρα. Αλλά τώρα δεν υπάρχει Αντίχριστος ακόμα και δεν έχουμε αυτά τα πράγματα τα οποία θα υπάρχουν την εποχή εκείνη. Εντάξει, βασικά το 666 το λέει στην Καινή Διαθήκη, απλά... Το λέει, βέβαια, το λέει.
στην Αποκάλυψη το λέει. Αλλά ο αριθμός δεν φταίσει τίποτα και τα βιβλία του Γέροντος Παϊσίου έχουν σελίδα 666. Δεν παραλείπεται η σελίδα αυτή επειδή είναι 666. Ο αριθμός δεν φταίσει τίποτα, αλλά όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον αριθμό για να μπορέσει να υποτάξει και να ελέγξει τον κόσμο όλο. Επειδή ήταν ηλεκτρονικές ταυτότητες, τούτες είναι ηλεκτρονικές ταυτότητες και χάσουν... Ναι, μου, ακόμα δεν είσαι Αντίχριστος, δεν υπάρχει ακόμα τέτοιο πρόβλημα. Εντάξει, γεροντά μου, ευλογείτε. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αδελφέ μου. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδελφό. Πατέρα Θανάση. Ναι. Την ευχή σας, Ιωάννα, από την Ξάνθη είναι. Ναι, Ιωάννα, τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Χαίρομαι, Πατέρα Θανάση. Πατέρα Θανάση, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την αποτυχία μας σε κάτι? Βγήκαν τα αποτελέσματα από τα γραπτά που είχα δώσει και ήμουν στους αποτυχώντες, στους μη επιτυχώντες. Ναι. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πώς διαχειριζόμαστε αυτή τη θλίψη? Εντάξει, Ιωάννα, μέχρι σε ένα σημείο είναι φυσικό. Δώσαμε εξετάσεις, δεν περάσαμε, λυπηθήκαμε. Φυσικό είναι, αλλά όχι υπερβολικά. Να τα βλέπουμε όλα μέσα στην πρόνοια του Θεού. Και ο Θεός πολλές φορές και μέσα από τα λάθη μας και μέσα από τις αποτυχίες μας βγάζει το θέλημά Του και μας δίνει διέξοδο. Να έχουμε πάντοτε ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Και να λέμε εντάξει, λυπήθηκα που δεν πέρασα, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, θα με βοηθήσει ο Θεός, θα κάνω κάτι άλλο. Για το θέμα το εργασιακό ήταν αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Να είσαι Πατέρα καλά. Θανάση, σας ευχαριστώ και για όλα. Για το χρόνο που μου διαθέτετε, για τη βοήθεια που μου έχετε παράσει και όλο αυτό το διάστημα που μιλώ μαζί σας. Να σας έχει ο Θεός καλά και αύριο εύχομαι να γίνει το θέλημα ναι, του να Θεού. Ναι, να προσεύχεστε για εμάς τους Κυπρίους που είμαστε στην Κύπρο, γιατί αύριο έχουμε τις πρώτο στάδιο των αρχιεπισκοπικών εκλογών που ο κόσμος, κλήρος και λαός, θα εκλέξει το τριπρόσωπο και τον νέο Αρχιεπίσκοπο, να γίνει το θέλημα του Θεού. Πατέρα Θανάση, προσεύχομαι και για εσάς και για τον Πατέρα Φιλόθεο και για όλη τη συνοδεία. Ευχαριστώ, Ιωάννη. Καλά. Καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε και εγώ προσωπικά. Να είστε καλά, την ευχή σας. Ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χαίρετε. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Την ευχή σας, Γέροντα. Του Κυρίου. Η Δέσποινα είναι από το Τορόντο, από τον Καναδά. Α, ωραία, Δέσποινα από τόσο μακριά, μπράβο. Έχει ώρα που ξεκινήσαμε να παρακολουθήσουμε την εκπομπή. Λίγο πιο δυνατά, Δέσποινα, που δεν σας ακούμε καλά. Ναι, σας ευχαριστούμε και εμείς για όλα, Γέροντα, για όλα, για όλα. Να είστε καλά, Δέσποινα, να προσεύχεστε και για εμάς. Προσευχόμαστε και ήθελα να σας πω, κινήθηκε η αδερφή μας Μαρία από το Winnipeg, που πολύ σας ευλαβόταν και μου έλεγε πόση δύναμη έπαιρνε όταν ακούγε τις ομιλίες σας. Ο Θεός δεν αναπαύσει. Διαγράψε το όνομά της, δεν τον μνημονεύομαι. Μαρία. Μαρία, βέβαια. Ήθελα να προσθέσω, Γέροντα, ότι την περασμένη Δευτέρα, στο πρωί, πρωινές ώρες εμάς, τέτοια ώρα, έχει μια εκπομπή Λεμεσό χθες και σήμερα. Τι έγινε? Ο κύριος, στην περασμένη Δευτέρα, από τη Μητρόπολη σας, κάθε Δευτέρα πρωί στις 11.30 ώρα, νομίζω, υπάρχει, συγγνώμη, 11 με 12, υπάρχει μια εκπομπή Λεμεσός χθες και σήμερα. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και ο κύριος Ολύμπιος είχε προσκεκλημένο τον πρωτοσύγγελο της Μητροπολής σας, τον πατέρα Ισάκ. Τον πατέρα Ισάκ, μάλιστα. Έκανε τόση ωραία, μια πολύ ωραία διαδρομή στο Άγιο Πρόσωπό σας από την ημέρα που πήγατε στο Άγιον Όρος μέχρι σήμερα. Α, έτσι. Και στο τέλος ο κύριος Ολύμπιος τον ρώτησε γιατί πρέπει να βγείτε εσείς αρχιεπίσκοπος. Και πολύ ταπεινά διάβασε από την επιστολή που έγραψε ο πατήρ Ανδρέας Αγαθοκλέους, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πατήρ, δεν την άκουσα εγώ την εκπομπή αυτή, αλλά ο πατήρ Ανδρέας νομίζω έγραψε κάτι. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που διάβασε ταπεινά ο πατήρ Ισάκ και έλεγε ότι ενώ γνωστούς σε όλο τον κόσμο το έργο σας, ενώ συκοφαντηθήκατε, κατηγορηθήκατε, και όλο εκείνο το διάστημα κρατήσατε σιωπή, το Πνεύμα το Άγιο σας εσκέπασε και αν είστε αρχιεπίσκοπος με την αγάπη σας και την ταπείνωσή σας αγκαλιάσετε κλήρο και λαό. Γι' αυτό
Αυτός είναι ο πατέρας που χρειαζόμαστε σήμερα στην Κύπρο. Και εμείς προσευχόμαστε όλοι εδώ τα ταπεινά γέροντα, αύριο, την ώρα που έχετε εκλογές, εμείς είμαστε σε εκκλησίες, θα προσευχόμαστε ο Κύριος να επιτρέψει, να οικονομήσει, να βγει και αρχιεπίσκοπος. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός, παιδί μου, να προσεύχεις να γίνει το θέλημα του Θεού. Το Πανάγιο θέλημα του Χριστού μας. Αυτό θα προσευχόμαστε, γέροντα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε πάντα καλά, ρε Σπίνα, ο Θεός μαζί σας κολλήσει. Και εσείς γέροντα, και την αγάπη μας και το σεβασμό σε όλους τους πατέρες. Να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος αδεσπός, παρακαλώ. Την ευχή σου, δεσπότη μου. Του Κυρίου, τι κάνεις. Καλά κάνω εγώ, προσεύχομαι και εύχομαι για σένα. Ευχαριστώ, ό,τι μπορείς να το έχεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, κύριε Κατσίνα. Σου εύχομαι, δεσπότη μου, ότι μπορείς να το έχεις. Και ο παντοδύναμος Θεός σίγουρα θα το δώσει. Σίγουρα είσαι αγαπητός και ευσεβής άνθρωπος. Ευχαριστώ. Και μπορούμε να το πάρουμε εδώ. Ό,τι θέλει ο Θεός, παιδί μου, ό,τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός να βοηθήσει, πάτερ μου, ο Θεός. Να είσαι καλά πάντα. Ευχαριστώ πολύ, να προσεύχεστε. Προσεύχομαι συνεχώς, εγώ προσεύχομαι. Να είσαι καλά, κύριε Κατίνα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Η ώρα η καλή. Αμήν, ο Θεός να βοηθήσει. Αμήν. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Καλημέρα, γέροντα. Καλημέρα. Μιχάλη, είμαι από Λεμεσό. Ναι, Μιχάλη. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ, Μιχάλη μου, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, δόξα τω Θεώ, και εγώ δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Γέροντα, επειδή τυχαίνει να κάνω δόκιμος μοναχός στο Άγιον Όρος σε μια μονή, θέλω να μεταφέρω κάτι που με πνίγει. Λέω ότι προσελίζεται άτομα για να πάω μοναχή, αλλά το πράγμα είναι ισχύ. Για μένα είναι ισχύ, γιατί δεν μπορεί ένας νέος τώρα να ξυπνά που είναι 3 το πρωί, που είναι 2 το πρωί, να παίρνει αρρυπνίες, να παίρνει δουλειά, να παίρνει να τρώει νηστείες. Νερόβραστα. Να μην κάνει τρεις μέρες να φάει και να πάει να κοινωνήσει. Τα πράγματα είναι πράγματα που στο μυαλό είναι πολλά δύσκολα. Σίγουρα, Μιχάλη, είναι πολύ δύσκολα. Αλλά δυστυχώς τα λένε και αυτά, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ να λέμε, ναι, πράγμα. Έγινε, γέροντα μου. Να είσαι καλά, Μιχάλη, με ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, γέροντά μου. Καλημέρα. Την ευχή σας να πάρω, Ελένη, το όνομά μου. Να είσαι καλά, Ελένη, ο Θεός μαζί και σου. Και να ευχηθώ αύριο να ακούσουμε μέχρι το απόγευμα, να ακούσουμε ότι σε έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο που σου αξίζει, σου αξίζει με όλη την καρδιά μας και ο Άγιος Παΐσιος μας. Να εύχεται για σας αύριο, γιατί είσαστε η αγάπη. Εσείς είσαστε η αγάπη. Δίνετε αγάπη σε όλον τον κόσμο. Αυτό που μας ενώσετε και μιλάτε μαζί με όλον τον κόσμο και συμπαραστέκεστε μας και προσεύχεστε για μας, ο Θεός να σας ανταμείψει και ποτέ να μην μας ξεχνάτε. Πάντα να μας έχετε στις προσευχές σας. Το όνομα Ελένη, το όνομα Παναγιώτη, σας παρακαλώ που ανοίξαμε και εμείς μια δουλειά τώρα στις δύσκολες καιρούς και δυσκολευκόμαστε πάρα πολλά. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για σας, να εύχεστε κι εσείς για μας. Ο Θεός μαζί σας, Ελένη, ο Θεός μαζί σας, κορίτσια. Σας ευχαριστώ και εύχομαι μέχρι αύριο να ακούσω τον αρχιεπισκοπικό θρόνο να κάθεστε, που σας αξίζει. Ο Θεός να μας σκεπάσει, κόρη μου. Ό,τι ο Κύριος, και ο Κύριος είναι σίγουροι. Να προσεύχεστε να γίνει το θέλημα του Θεού και εσείς να πάτε να ψηφίσετε. Πάντα βεβαίως θα ψηφίσουμε. Αλίμονο να μην ψηφίσουμε με εσάς που είσαστε δίπλα μας. Ποιος θέλετε, ρε, και εμένα, ποιος θέλετε. Όχι. Εμείς εσάς θα ψηφίσουμε, γιατί το λέμε με όλη την καρδιά. Η καρδιά μας χτυπά για τον πατέρα μου της Λεμεσού μας. Ευχαριστώ, Ελένη, ευχαριστώ. Σας αγαπάμε πάρα πολύ και ευχόμαστε μέχρι αύριο να ακούσουμε τα καλύτερα. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας ευλογεί ο Θεός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ευχή σας να έχουμε. Του Κυρίου, να είστε πάντα καλά. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Ναι, γέροντα, μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε, βέβαια. Καλημέρα, η Παναγιώτα, είμαι από τον Πειραιά. Τι κάνετε? Παναγιώτα, τι κάνεις? Αχ, γέροντά μου,
Αν ήταν όλα τα ψηφαλάκια σαν αυτά που σας μάζεψα εγώ από τον Πειραιά, μηδέν θα παίρνατε αύριο. Να σας πω ένα αστείο για να γελάσουμε. Ναι, είχα πάει ένα περίπατο κάτω από την Ακρόπολη και δίπλα μου ήρθαν 5 κορίτσια φοιτήτριες ήταν, 20 με 25 ετών από την Κύπρο. Τι λέτε. Κάτω από την Ακρόπολη. Αντί να τις δω εγώ και να πω 5 κοπέλες, 5 φοιτήτριες να είναι καλά, να τους πω δύο λόγια, εγώ τις είδα σαν ψήφους. Λέω να 5 ψήφοι για το γέροντα Θανάσιο. Αντί να τους πω καλημέρα, λέω θα ψηφίσετε γέροντα Θανάσιο. Ούτε καλημέρα δεν τους είπα. Πάλι που δεν άρχισα να τις δέρνω κιόλας. Και μου λέει μία παράπονο, έχω μου λέει και το θείο μου που είναι υποψήφιος, είναι ο Χρυσόστομος, ο Κερίνιας. Α, πολύ καλός, πολύ καλός. Της λέω, όχι της λέω, ο νεότερος είναι ο γέροντας Αθανάσιος. Με εμένα ο θείος μου λέει έχει γεννηθεί το 70. Ναι, είναι νεότερος ο Άγιος Κερίνιας. Τι να πω κι εγώ γέροντα, έκανε υπακοή, λέω καλή επιτυχία στο θείο σου, λέω, θα κάνω και προσευχή. Ναι, ναι, και μετά ναι. Λέω, κοίτα να δεις πως τα έφερε ο Θεός από τον εγωισμό μου, μήπως πρέπει να κάνω προσευχή για όλους τους υποψήφους. Να βοηθήσει ο Θεός, όποιο θέλει ο Θεός, κόρη μου, όποιο θέλει ο Θεός. Όποιος θέλει ο Θεός να είναι, εσείς να είστε γερός, να είστε δυνατός. Εγώ μία ερώτηση έχω σήμερα σύντομη. Ναι, ναι, ένας φίλος μου γράφει ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα ιστορικό. Και ενώ τα έχει φέρει, γιατί εγώ ξέρετε, πιστεύω στο Θεό, τα έφερε ο Θεός, ο φίλος μου δεν πιστεύει. Είναι άθεος. Ενώ οι γονείς του πιστεύουν και η γυναίκα του πιστεύει, τέλος πάντων. Και μου λέει, θέλω να γράψω ένα μυθιστόρημα, το δεύτερο που βγάζει ιστορικό. Ποιον θα έχει ήρωα? Θα έχω ήρωα, μου λέει, τον Άγιο του Γολγοθά, το Δυσμά. Α, και... το ληστή. Ναι, το ληστή. Και τον Άγιο Ληστή του Γολγοθά. Και μου λέει, και του λέω, κάτσε, θα ρωτήσω το γέροντα, μήπως υπάρχει κάποιο βιβλίο ή κάπου να ανατρέξεις. Υπάρχει κάτι που να έχει γραφτεί, γέροντά μου, γι' αυτό τον Άγιο του Ληστή του Γολγοθά? Έχει κάτι γραφτεί, αλλά δεν είναι γραμμένο από τα Ευαγγέλια. Έχει γραφτεί μια ιστορία για τον ληστή, ότι συνάντησε τον Χριστό όταν πήγαινε η Παναγία μας με τον Άγιο Νησίφτο Μνήστορα στην Αίγυπτο. Μάλιστα. Εκεί έπεσα σε ληστές και αυτός ο ληστής που είδε την Παναγία τόσο χαριτωμένη και ευλογημένη τους εβοήθησε. Και τρόπον δεινά είχαν αυτή τη συνάντηση, αλλά δεν θυμάμαι τώρα που μπορεί να το βρείτε. Εντάξει, θα του πω να το ψάξει στο Google, γιατί βρήκα εγώ ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Νικόλαος Μεσογείας και Λαυρεωτικής, «Μισθητή μου Κύριε». Ναι, έγραψε ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτό θα του το πάρω, θα του το κάνω. Όπως όλα τα βιβλία του Αγίου Μεσογείας είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Είναι και το Άγιον Όρος, το ψηλότερο σημείο. Πάρα πολύ ωραία, όλα πολύ ωραία. Εγώ το έχω δίπλα μου που αγαπώ το Άγιον Όρος και το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω. Αυτό ναι, είναι ναι, να το ναι. πάρουν οι αδελφοί. Έχει μέσα γέροντα αυτές οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που έχει διαλέξει, που μαζί με το κείμενο βαίνουν, γιατί είναι φωτογραφίες από το 1940, 1950, 1960 στο Γιονόρος. Ναι. Δεν είναι μόνο σύγχρονες που έχει τραβήξει εκείνος που πρωτοπήγε το, νομίζω αν θυμάμαι καλά, πρωτοπήγε το 72, το 73. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά είναι τόσο καλός και μορφωμένος που τα έργα του και τα βιβλία του είναι πάρα πολύ και σπουδαία. Το αγαπάει το όρος, το όρος το ναι, αγαπάει βέβαια, πολύ. Το αγαπά. Το αγαπάει και είναι... το Άγιον Όρος τον αγαπά τον Δεσπότη. Ναι, είναι μέσα στην ψυχούλα του. Εγώ βλέπω όταν μιλάει για το Άγιον Όρος φωτίζεται αλλιώς το πρόσωπό ναι, του. Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο ωραία, δίκιο. Ωραία γεροντά μου, να πάνε όλα καλά, η Παναγιά κοντά σου να σε προστατεύει. Να προσεύχεστε να γίνει το θέλημα του Θεού του Πανάγια. Εγώ ανησυχώ για σας, γιατί έχει γεμίσει το διαδίκτυο. Όλοι λένε καλά λόγια, όλοι λένε υπερβολικά. Εντάξει, λένε και πολύ κακά λόγια, γιατί έτσι πάμε. Εγώ τα κακά δεν τα βλέπω, βλέπω μόνο τα καλά. Εντάξει, λέγονται και πολλά αρνητικά. Και έτσι το ένα εξυδερώνει το άλλο. Αυτό λέω, ο Θεός να τον προστατεύει. Μας και βάζει χάρη στο Θεό. Από την κακιά την περηφάνεια, από την κακιά. Ναι, βέβαια, να μας φυλάει ο Θεός, παιδί μου. Ο Θεός να φυλάει, γεροντά μου, να κρατήσετε την ταπεινοφροσύνη σας και την αγάπη σας. Τα διαμάντια σας. Αυτά είναι τα δικά σας τα διαμάντια σας. Να είστε καλά, η Παναγιά κοντά σας. Να είστε καλά, Παναγιώτα, ο Θεός μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα αδερφό ακόμα, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα γέροντα. Πήρα απλά να πάρω την ευχή σας για τα παιδιά μου και για μένα και να στέλνουμε κι εμείς από τη Γερμανία. Από Γερμανία μιλάτε. Ναι, από Γερμανία. Την αγάπη μας και σας εύχομαι.
εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσεύχεις, αδελφή μου. Ευχαριστώ, αμήν. Και καλά, ευλογημένα Χριστούγεννα. Αμήν, ο Θεός να μας βοηθήσει να τα εορτάσουμε με τη βοήθεια του Χριστού μας. Ναι. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα καλά. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Ναι. Ο Χαράλαμπος είναι. Ναι, Χαράλαμπε. Είμαι, ανήκω στην ομάδα στήριξης σας και αυτό που θέλω να πω στον κόσμο να μπει στο YouTube και να ακούσει διαλόγους του μακαριστού Χριστόδουλου της Ελλάδος που μιλά για τον Αθανάσιο και τότε ο καθένας να πάρει τις αποφάσεις του τι θα ψηφίσει. Να σας πω κάτι έτσι για να σπάσω λίγο τον πάγο. Στο δηλαδή, εγώ δεν τα άκουσα. Τα άκουσα εγώ, γεροντά μου. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα Εγγένεια και την επόμενη μου είχαν πει ότι ο Αθανάσιος έχει κόβει. Ναι. Και τους απάντησα και εγώ, ευτυχώς πήρα την ευλογία του. Να είστε καλά, γεροντά μου. Δεν κόλλησα κανένα, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Την ευχήσα, γεροντά μου. Παναγία μαζί σου, Παναγία μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αδερφή μου, έχουμε ακόμα ένα παρακαλώ, ναι. Ναι, ευλογείτε. Ο Κύριος. Μάλιστα. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς. Η Νεκταρία, με τι κάνετε από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, Νεκταρία, καλά δόξα. Την ευλογία σας να έχουμε, πάτερ μου. Άσε καλά, κόρη μου. Την ευχή σας. Σας εύχομαι αύριο ο Θεός, καταρχήν για την Κύπρο πάνω απ' όλα. Προσευχόμαστε όλοι, οι ευλογημένοι αυτοί και βασανισμένοι Κύπρους μας. Να δώσει ο Θεός να έχει την ευλογία, να έχει έναν, όπως είστε για όλους μας, οδοδείκτης, να αποκτήσει τον επίσκοπο οδοδείκτη, που έτσι θα πορευθεί στην αγκαλιά του Θεού με τα χρόνια. Όλοι μας, αυτό έχουμε ανάγκη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε εσάς που μας το δίνετε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία να έχετε, πνευματική επιτυχία, γιατί τα υπόλοιπα όλα δεν έχουν αξία σε αυτή τη ζωή. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από εσάς, να μπορέσουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι και οι Κύπροι αδελφοί μας να μπούμε στην αγκαλιά του Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφοί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, πάτερ μου. Να προσεύχεστε μας και πάση χάρη στο Θεό. Αμήν, πάτερ μου, για όλο τον κόσμο και εσάς που είστε και στη θέση αυτή, ένα παραπάνω, γιατί από εσάς εκπροσωπείτε πολλά άνθρωποι. Ευχαριστώ. Έχουμε ανάγκη πολύ από τις προσευχές σας. Να είστε καλά. Και αν θέλετε, θα ήθελα, αν σας είναι εύκολο, επειδή προσωπικά οφειλήθηκα πάρα πολύ στην εκδήλωση που είχε γίνει επάνω στη Μονή Βλατάδων για τον πατέρα Γενάδιο, ναι. Και πραγματικά ένιωσα πολύ ευλογημένη που ήμουν εκεί εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να πείτε δύο κουβέντες για αυτόν τον υπέροχο ιερέα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, πάτερ μου. Καλή επιτυχία. Θεός μαζί σας να είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Γεια σας. Αυτό που πει η αδελφή Νεκταρία για τον πατέρα Γενάδιο, ο οποίος ήταν αρχιμανδρίτης στη Θεσσαλονίκη όταν εγώ ήμουν φοιτητής και τον είχα πνευματικό μου και είμαστε μαζί στην ίδια εκκλησία. Εγώ ως διάκονος και ο πατήρ Γενάδιος ως ιερεύς και πνευματικός εκεί στην ορία. Ήταν πραγματικά η εικόνα Θεού. Ήταν όπως είναι ο Θεός στους ανθρώπους, γεμάτος αγάπη, καλοσύνη. Αλλά και γεμάτος υπομονή και καρτερία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάστηκε και από σωματικές ασθένειες και από άλλους πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες και παρέμεινε σταθερός στην πίστη του, γεμάτος αγάπη και ταπείνωση. Ήταν ένας πατέρας που αγκάλιαζε τον κόσμο όλο. Ίσως χρειαστεί να κάνω μια ειδική εκπομπή για τον πατέρα Γενάδιο που να έχουμε χρόνο να πούμε κάτι περισσότερο. Θα το έχω υπόψη μου να το κάνουμε αυτό με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδελφό. Ευλογείτε, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς. Την ευχή σας από Λάρισα, από την Ελλάδα. Τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς. Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά κι εμείς. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχηθώ να γίνει το κατευδοκίαν θέλημα του Κυρίου μας αύριο για την Κύπρο μας και όλα τα, την ευλογία του Κυρίου να έχετε και να σας ευχηθώ και καλά Χριστούγεννα επί τη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να είναι. Και του Κυρίου μας, εμείς μάλλον αν γίνει τέλος πάντων, εμείς στην Ελλάδα μάλλον θα θέλαμε να μείνετε στη Μητρόπολη Λεμεσού γιατί έχουμε την επικοινωνία αυτή που μας αρέσει, την αγαπάμε, αλλά εντάξει, όπως είπε ο Κύριος. Και να μην γίνει αυτό και να γίνει κάτι άλλο από τη Μητρόπολη Λεμεσού, πάλι εδώ θα είμαστε. Μα, και εκεί που ωραία. Θα είμαστε, αν θα είμαστε,
Και άλλοι το ίδιο έργο θα κάνουμε, δεν θα αλλάξουμε την εργασία μας. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, εύχομαι Κύριε. Να είστε πάντα καλά, σε ευλογεί ο Χριστός. Πανάγιο θελημάτω να γίνει, να ευλογείτε την ευχή σας. Ο Κύριος σας ευλογεί. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Καλημέρα, Γερόντα, ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Ποιος είστε? Ο Παναγιώτης είμαι. Ναι, Παναγιώτη. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για αύριο. Η Παναγία να είναι μαζί σας, γιατί το αξίζετε να είσαστε ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Ό,τι θέλει ο Θεός για μου. Ό,τι θέλει ο Θεός. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσεύχεστε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αμήν. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα ένα αδελφό. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Ο Μιχάλης είμαι. Ναι, Μιχάλη. Ήθελα να σου πω, εντάξει, είχα και εγώ ένα λογισμό, όπως είχαν πολλοί αδερφοί, λένε Σανί, ότι να φύγεις και που τη λέμε σαν και τούτα ουλά. Όμως, ύστερα έβαλα άλλο λογισμό, καλό λογισμό που μας λέει σε τι να κάνουμε, ότι πάλι καλά που σε είχαμε τούν τα χρόνια, σε ευχαριστούμε Γέροντα μέσα από την καρδιά μας, είσαι πατέρας μας, εδώ και μας ως Χριστού, σε αγαπούμε και θέλουμε όλοι οι Κύπρος να καταλάβει τι πνευματικό έργο έχεις κάνει στη Λεμεσό. Και επίσης θέλω να προτρέψω όλους τους Κυπραίους και τους Λεμεσανούς να κάνουμε το καθήκον μας, να ψηφίσουμε τον πατέρα μας που μας βοηθά τόσα χρόνια. Και εμείς είμαστε τα κερδισμένοι πάλι. Και τόσα χρόνια που σε είχαμε και αρχιεπίσκοπο, σε ευχαριστούμε Γέροντα μου. Να είσαι καλά Μιχάλη, να είσαι καλά αδερφέ μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και για την αγάπη σου να προσεύχεις αδερφέ μου να γίνει το θέλημα του Θεού. Που ξέρει καλύτερα από εμάς ο Θεός. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα ένα αδερφό, να τον ακούσουμε. Ευλογείται Γέροντα. Ο Κύριος. Καγόρεση, λέγω ότι εσύ Πέτρος και επιτάφτη την Πέτρα, οικοδομήσω μου την εκκλησία και πύλη άδου, ού κατεσχίσου συναυτής. Ναι. Σεβαστέ μας Γέροντα, πανερότατε Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσια. Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε στην τελική φάση για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Θα τολμήσω να πω εκ μέρους όλων μας, της ομάδας πρωτοβουλίας των πνευματικών σας παιδιών, όλων εκείνων των χιλιάδων απλών ανθρώπων από όλη την Κύπρο που από αγάπη προς τον Χριστό και την Εκκλησία έβαλα το δικό τους λιθαράκι για να στρωθεί ο δρόμος να μπορέσει να γίνει το θέλημα του Θεού. Θα τολμήσω λοιπόν να ψελίσω το του Αποστόλου Παύλου, τον αγώναν των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τε τέλεκα την πίστην τε τήρικα. Λοιπόν, απόκειται με της δικαιοσύνης Στέφανος. Μας μάθατε να αγωνιζόμαστε, να κάνουμε πάντα το ανθρωπίνο δυνατό και μετά να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα το θέλημα του Κυρίου, όποιο και να είναι. Μάθαμε κοντά σας το βαθύτερο νόημα τριών βασικών λέξεων, της αγάπης, της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Εσείς μας μάθατε λοιπόν πως η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συνέστημα, αλλά σημαίνει θυσία προς τον συνάνθρωπο. Εσείς μας διδάξατε ότι η μετάνοια δεν σημαίνει απλώς μετανιώνω για την πράξη μου, αλλά αλλάζω μυαλά και νοοτροπία. Εσείς μας δείξατε ότι η συγχώρεση δεν είναι μια απλή έκφραση απολογίας, αλλά σημαίνει να χωρέσει ο αδελφός μου, ο συνάνθρωπος μου μέσα στη δική μου καρδιά. Όλα αυτά ήταν βάρσα μου παρηγοριάς που γλύκαναν τις ταλέπορες καρδιές μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς με αγάπη προς τον Χριστό και την Εκκλησία αποφασίσαμε ανεπιφύλακτα και χωρίς κανέναν διασμό και σκέψη να στηρίξουμε την υποψηφιότητά σας. Στο πρόσωπο σας συνεχίζεται η παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που δέχονταν τα εκκλησιαστικά αξιώματα από ταπείνωση και μόνο ως σταυρό που θα έπρεπε να σηκώσουν υποτασσόμενοι στο θέλημα του δημνίου τους που δεν ήταν άλλο από το θέλημα του Κυρίου. Κάναμε αυτόν τον αγώνα όχι για σας προσωπικά αλλά ως διακονία προς την Εκκλησία, γιατί το διακονήσει μέγαν και φοβερόν και αυτές τις υπουράνιες δυνάμεση. Φαίνεται ότι ο Πανάγαθος Θεός, εκκυλίας μητρός, σας πρίκησε με τα θεία του χαρίσματα, γιατί ο μικρός Ανδρέας Νικολάου του Ιωάννου και της Αγγελικής από τη Λεμεσό, που έπαιζε στις αυλάδες των σπιτιών ανακατεύοντας τα χώματα και ψέλιζε με τα παιδικά του χείλη ότι από το χώμα ήρθαμε και στο χώμα θα πάμε, έδειχνε ότι είχε μέσα του τη χάρη του Θεού.
Ο κατοπινός μαθητής του δημοτικού σχολείου που ήταν μανιώδης θαυμαστής του Μίκη Μάους. Ο πολυτάλαντος μαθητής του γυμνασίου με τις εκπληκτικές μουσικές δεξιότητες. Το Κατηχητόπουλο που ακατάπαστα διάβαζε βιβλία που μιλούσαν για τον Χριστό. Ο επιμελής φοιτητής της θεολογίας. Ο Αϊωρίτης μοναχός με το ταπεινό πνεύμα και στη συνέχεια ο πρωτεπιστάτης του Αϊώρου με τις δυτικές ικανότητες έδειχνε ξεκάθαρα ότι για τον Θεό αποτελούσε ένα σκεύος εκλογής. Ο γέροντας με το διαπεραστικό βλέμμα, χθεσινός ηγούμενος, σημερινός Μητροπολίτης, αυριανός Αρχιεπίσκοπος, επίσκοπος εις τόπων και τύπων Χριστού, ο ποιμήν ο καλός, ο άνθρωπος με ανιδωτελή αγάπη, αγκαλιάζει την πονεμένη μάνα, τον απογοητευμένο νέο, τον κουρασμένο οικογενειάρχη, όλους τους απόκληρους, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους της σημερινής κοινωνίας. Ύστερα από μια 30ετία πνευματικής εργασίας στην Εκκλησία της Κύπρου, η απόφασή μας να σας προτείνουμε πνευματικό πατέρα ολοκλήρου Χριστεπονίμου πλήραμος της Εκκλησίας και να υποστηρίξουμε την άδειξή σας στον αρχιεπισκοπικό θρόνο είναι σταθερή και αταλάντευτη. Γι' αυτό την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 θα υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητά σας. Είμαι βέβαιος ότι ο ευλογήσας τους 5 άρθους εν διερήμο και εξ αυτών 5 χιλίους άνδρας τοχτά σας, Κύριος ο Θεός ημών, θα ευλογήσει την πνευματική έρημο της Εκκλησίας μας και θα θελήσει να προτάσει την πνευματική πείνα του πνεύματος της χαρίζοντας του ένα άξιο ποιμενάρχη αντάξιο του θρόνου του Αποστόλου Βαρνάβα ήδη τούτης μπροστά του της αγιότητα της Εκκλησίας της Κύπρου. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ας είναι αδιάλειψη προσευχή μας προς τον Πανάκατο Θεό και την κυρία Θεοτόκο, ως στο πρόσωπο του ταπεινού επισκόπου Αθανασίου να αναγνωρίσουμε τον νέο αρχιεπίσκοπο νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου για μια εκκλησία με πνευματικό έργο, ιεραποστολική δράση, ποιμαντική διακονία, εθνική ευαισθησία και πατριωτική στάση. Οργανωτική και διοικητική επάρχεια, οικονομική διαφάνεια, κοινωνικό και φιλανθρωπικό πρόσωπο και πολιτιστική ταυτότητα. Τις πολλά έτη δέσποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά αδελφέ μου, να προσεύχεις να γίνει το θέλημα του Θεού και να μας φωτίζει ο Θεός πάντα στον δρόμο του τον Πανάγιο. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά η Παναγία μαζί σας και να ευχαριστήσουμε γέροντα επίσης. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσουμε όλους τους αφανείς ήρωας αυτήν την προεκλογική στρατεία και πρώτα αρχίζοντας από τον επικεφαλή της προεκλογικής στρατείας, τον πατέρα Φιλόθεο, ο οποίος αδιαλείψως και μέσα από πολλήν κόπο οργάνωσε εξαιρετικά αυτήν την προεκλογική στρατεία και όλους τους πατέρες και αδερφούς και όλους τους συνελευτείς αυτής της επιτυχίας που με όλη την εξαίρετη εργασία τους αύριο το προσδοκούμενο αποτέλεσμα θα είναι μέσα στην κάλπη και ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός και η κυρία Θεοτόκος να ευλογήσουν αυτό το έργο και να φανεί η μεγάλη διαφορά μέσα από τις κάλπες. Ευχαριστούμε η Παναγία μας και ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός και η κυρία Θεοτόκος να επιστρέψει κατοντοπλάσια ζωρεός του σε εσάς και σε όλη τη συνοδεία σας μηδενός εξαιρουμένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας, να σας έχει ο Θεός πάντα καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Γέροντα μου. Ναι. Είμαι η Αναστασία και πήρα να πάρω την ευχή σας και να σας ευχηθώ καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ Αναστασία, να είσαι καλά κορή. Ευχαριστώ για όσα μας διδάξατε. Δεν είναι δικά μου πράγματα, Αναστασία μου. Του Θεού λόγια είναι αυτά. Και ο Θεός μας διδάσκει όλους. Εμείς είμαστε ταπεινοί διάκονοι του Θεού. Εργάτες του Ευαγγελίου. Τίποτε άλλο. Να μας σκεπάζει ο Θεός, να προσεύχεσαι να μας βοηθήσει ο Θεός. Ναι, Πάτερ μου, να είμαστε πάντοτε πιστοί και κοντά του αφοσιωμένοι. Ναι, για όσα μας διδάξατε θα τα κρατήσουμε. Είναι σαν διαμάντια. Ας σε καλά, Αναστασία. Ο Θεός να σας βοηθήσει και η Παναγία. Και καλές επιτυχίες αύριο στις εκλογές. Ο Θεός μαζί σας, ο Θεός μαζί σας. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδεσπό. Την ευχή σας, Πάτερ. Του Κυρίου. Είμαι η Αγγελική από τη Λευκοσία. Πώς είσαι? Η Αγγελική από τη Λευκοσία. Ναι, Αγγελική, ναι, κόρη μου. Καλή τύχη για αύριο.
Ευχαριστώ, Αγγελική. Να είσαι καλά, να προσεύχεσαι. Η μαμά μου να σας ψηφίσει. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 11. Α, 11. Δεν θα μας ψηφίσεις εσύ. Εχάσαμε μια ψήφο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά με τη Μωθό, να σε ευλογεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Παναγία μαζί σου, ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Καλημέρα, Γέροντα. Καλημέρα. Η ευχή σας. Του Κυρίου. Εύχομαι ο Θεός ό,τι καλύτερο. Να προσεύχεσαι να γίνει το θέλημα του Θεού, του Πανάγιου. Ναι, αυτόν προσευχόμαστε. Έτσι. Να μην είμαστε μόνο εμείς οι λεμεσανοί τυχεροί που σας έχουμε 23 χρόνια από την πρώτη στιγμή που ήρθατε, Γέροντα. Ναι. Μέχρι σήμερα να στηθούμε, να είσαστε και όλη την Κύπρο. Ό,τι θέλει ο Θεός, κόρη μου. Ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτόν ευχόμαστε να σας δώσει υγεία, δύναμη, αγάπη και να φωτίσει όμως και τους πατέρες μας της Συνόδου, διότι ναι, ο λαός θα σας ψηφίσει. Θα τους φωτίσει ο Θεός. Είναι καλοί πατέρες, έχουν αγάπη και έχουν ευλάβεια και θα κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Να είστε σίγουροι. Αμήν, αμήν. Να είστε πάντα καλά. Η ευχή σας. Χαίρετε, χαίρετε. Παρακαλώ, επόμενος αδελφός. Γέροντα, ευλογείτε. Ο Παναγιώτης είμαι. Ναι, Παναγιώτη. Μια ερώτηση. Η Παναγία όταν γέννησε τον Χριστό, στη Βηθλεέμ, ύστερα στην προσκύνηση των μάγων ή στο Σταυρό και την Ανάσταση, είχε γνώση της ότι το παιδί της ήταν ο γιος του Θεού Χριστός? Εκαταλάβαινε τα μυστήρια της θείας οικονομίας ή είχε υποψιαστεί κάτι και απλώς δεν μιλούσε από ταπείνωση? Είχε ατελή ακόμα γνώση, Παναγιώτη μου. Η γνώση αυτή αποκαλύφθηκε στην Εκκλησία στην Πεντηκοστή. Είχε γνώση, αλλά ήταν ατελής ακόμα η γνώση της, διότι δεν είχε γίνει ακόμα πεντηκοστή και ήταν σαν μυστήριο και κρυμμένο, αποκεκριμένο, σαν ένιγμα ήταν αυτό. Στην πεντηκοστή αποκαλύφθηκε πλέον όλος ο Χριστός, ποιος ήταν και πώς ήταν και τι ήταν και πώς έζησε στον κόσμο. Στην πεντηκοστή αποκαλύφθηκε το μυστήριο του Χριστού. Στην Εκκλησία. Καταλάβαινε όμως κάποια πράγματα. Σίγουρα καταλάβαινε, αλίμονο. Εντάξει, να το ευχαριστούμε και καλή επιτυχία αύριο και ευχόμαστε την αντικρίτηση, αγάπη και ειρήνη σε όλους, χωρίς αλληλοκατηγορίες, να γυρίσουμε βαλά, διότι είμαστε μια άνθρωποι της Εκκλησίας. Ναι, βέβαια. Να μιλούμε όμορφα με αγάπη και σεβασμό σε όλους. Έτσι είναι ακριβώς. Εντάξει, όλα ευχαριστούμε. Όπως το λέτε. Καλημέρα. Παρακαλώ, επόμενος αδελφός. Ναι. Παρακαλώ. Δεν ακούω. Η Χριστάλλα είμαι. Ναι, Χριστάλλα. Πώς είστε, καλά? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πήρα να πάρω την ευχή σας και να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή δύναμη, Πανιερότατε μου, και ό,τι θέλει ο Θεός για καλόν, πρώτα δικό σας και μετά το δικό μας. Όπως ο Θεός θέλει. Το θέλημα του Θεού είναι ειρήνη και ευλογία. Ναι, Πανιερότατε. Να γίνει το θέλημα του Θεού στον κόσμο και σε εμάς και στην Εκκλησία μας. Ναι, Πανιερότατε μου, αυτά. Να είστε καλά, Χριστάλλα. Είμαι και εγώ συγκινημένη και σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και ό,τι είναι καλό για σας και μετά για μας. Ευχαριστώ, κόρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, την ευχή σας, Πανιερότατε. Να είστε πάντα καλά, Χριστάλλα. Και την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Θεώ να είστε πάντα καλά. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα, Γέροντα. Καλημέρα του Κυρίου. Εύχομαι καλή επιτυχία για αύριο, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αμήν, αμήν. Απλά ήθελα να αναφέρω έτσι κάτι προσωπικό όσον αφορά τον προσιλητισμό που αναφέρονται ορισμένοι άνθρωποι για τους μοναχούς. Απλά εγώ προσωπικά έχω γιο που πρόσφατα πήρε την κουράν του πριν 10 μέρες περίπου. Ναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αν πράγμα να ακούσει από πατέρες της Εκκλησίας. Εντάξει, ξέρω ότι είναι ίσως από λάθος, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να ακούσει αυτά. Εμείς είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Βλέπω το παιδί μου ότι είναι λάμπη. Γιατί να αναφέρονται αυτά τα πράγματα για προσιλητισμούς? Και εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ που το άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
προσβάλλουν και τα παιδιά μας και μας τους ίδιους. Σίγουρα τα παιδιά είναι, τι είναι, κουτά, ζωάκια είναι, τι είναι. Και τους πιάνουμε εμείς, τους κάνουμε μοναχούς. Ναι, ακριβώς. Τα παιδιά αυτά τα νεότερα εγώ τα βλέπω μετά που πάσουμε, δεν τα ξέρω προηγουμένως. Βέβαια. Όπως το παιδάκι σας, εγώ δεν το ήξερα προηγουμένως, το είδα μετά. Βέβαια, έτσι είναι. Να σας ζήσει η κόρη, μαχαίρεσαι το παιδάκι σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για το ευλογεί ο Χριστός μας και η Παναγία μας και ο Τίμιος Πρόεδρος. Ο Θεός να φωτίσει τον κόσμο του, να γίνει ό,τι ο Θεός ξέρει καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, ο Θεός μαζί σου. Πράγματι είναι πολύ θλιβερό να άνθρωποι της Εκκλησίας να αποφαίνονται για τους μοναχούς, ότι είναι θύματα προσελητισμού. Λες και οι μοναχοί δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν λογική, δεν έχουν κρίση. Είναι δευτέρας ποιότητας άνθρωποι και είναι θύματα προσελητισμού. Είναι πολύ θλιβερό αυτό. Ο Θεός να σκεπάζει. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Πάτερ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος και τηλεφωνώ από τον Πειραιά. Α, ωραία Νίκο, τι κάνεις. Ε, καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να το έχετε πει σε παλιότερα, απλά δεν έχω ακούσει και όλες τις εκπομπές. Θα ήθελα να ρωτήσω για το πρόσθεσ αυτής κακά κύριε της ενδόξης της γης. Ναι, ναι. Μου δημιουργεί μια μεγάλη απορία. Δεν έχει τύχει να το συζητήσω και να έχω πάρει κάποια απάντηση που να με καλύπτει. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε. Και να σας ευχηθώ κιόλας αύριο να συνεχίσετε να είστε πατέρας από όπου και να είστε. Ο Θεός να μας σκεπάσει, Νίκο μου. Θέλω να μας σκεπάσει, γεια μου. Να μας βοηθήσει ο Θεός να κάνουμε το Πανάγιο θέλημά του. Αλλά καλά, αυτό που ρώτησες είναι παρμένο από τους ψαλμούς. Και το φέρουμε στην εκκλησία μας τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα, το ακούτε κι εσείς. Και λέει εκεί, πρόσθεσ αυτής κακά κύριε, πρόσθεσ αυτής κακά της ενδόξης της γης. Δηλαδή είναι στίχος της Παλαιάς Διαθήκης. Που βέβαια η Παλαιά Διαθήκη είναι περίοδος του νόμου, της σκιάς. Δεν είναι περίοδος του Ευαγγελίου όπου υπάρχει η αγάπη και το φως του Ευαγγελίου. Είναι η σκιά του νόμου, η οποία παρήρθε βέβαια. Και μέσα στη σκιά του νόμου ήταν και αυτή η πεποίθηση ότι μέσα από τα κακά τα οποία παθαίνουν οι άνθρωποι μπορούν να μετανοήσουν. Και γι' αυτό λέει εκεί να δώσει ο Θεός κακά στους ανθρώπους αυτούς για να μετανοήσουν και να συνέλθουν και να καταλάβουν το λάθος που κάνουν. Είναι ένας στίχος της Παλαιάς Διαθήκης που μεταφέρεται σε εμάς μέσα από την Καινή Διαθήκη πλέον για την μετάνοια και την αγάπη των ανθρώπων. Να τους δώσει ο Θεός σοφία και σύνεση να αξιοποιήσουν τα κακά για τη σωτηρία τους. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε εμείς στις μέρες μας. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι για μας, όχι. Σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την ευχή σας. Παναγία μαζί σου, Νικόλαε. Θέλω μαζί σου και μου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, Γέννα μου, την ευχή σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Η Κυριακή είμαι από Πάφο. Ναι, Κυριακή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, να είστε καλά και εύχομαι να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό να ζητάμε, Κυριακή μου, το θέλημα του Θεού να ζητάμε. Γιατί έχετε την αγάπη όλου του κόσμου. Ο Θεός να μας σκεπάσει να έχουμε και την αγάπη του Χριστού μας. Μάλιστα, ναι. Την ευχή σας, Γέροντα μου, εύχομαι κάθε επιτυχία. Να προσεύχεστε, έχουμε ανάγκη από προσευχές. Να προσεύχεστε. Ευχαριστώ. Ο Θεός μαζί σας. Παρακαλώ, επόμενος αδελφός. Γέροντα μου. Μάλιστα. Την ευχή σας, Γέροντα μου. Να είστε πάντα καλά. Είναι ανάμιστα τα συναισθήματά μου, πολύ συγκινημένη. Είστε συντροφιά μου, δίπλα στο κομωδίνο μου. Πίνασα και μεταγήσετε, δίψασα και με ποτίσετε, έπεσα και με σηκώσατε. Ναι, ότι ας γίνει το θέλημα του Θεού να ευλογηθεί όλη η Κύπρος μας. Αλλά νομίζω ότι θα φύγει ένα κομμάτι από μένα στη ψυχή μου. Νομίζω ότι δεν θα σας ξανακούσω στο ραδιοφωνάκι, η παρέα μου, τη νύχτα. Όχι παιδί μου, θα γίνονται εκπομπές. Αν γίνει αυτό, εάν γίνει αυτό, θα κάνουμε τις εκπομπές μας κανονικά, δεν θα σας αφήσουμε. Είστε παρέα μου, μέχρι τα νύχτα, οι επαναλήψεις. Μόνο με αυτά να πάβουμε.
Ο Θεός να σε ευλογεί, κόρη μας. Σε ευλογεί ο Θεός. Ναι, προσευχή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, Γιώργα μου. Προσευχή, προσευχή πράγμα. Ναι, να ευλογηθεί όλη η Κύπρος μας. Όπως είναι το θέλημα του Θεού, παιδί μου, να γίνει. Θέλω να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είναι το θέλημα του Κυρίου. Σας εύχομαι αμήν. Καλή επιτυχία μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Ο Θεός να σας γιατί είναι φτωχές οι προσευχές μου. Είναι πολύ φτωχές οι προσευχές μου. Ας είναι καλά, παιδί μου. Την ευχή σας, Γέροντα μου. Εύχεστε. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Ευλογείτε, Γέροντα μου. Ο Κύριος. Είμαι από την Πάφο και ήθελα να δώσω ένα μήνυμα στους αδερφούς μας. Ναι. Αύριο όλος ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει αυτό που η συνείδηση του λέει και δεν πρέπει να φοβόμαστε κάποιους που μας εκβιάζουν και τις τελευταίες ειδικά ημέρες στην Πάφο. Παίρνουν τηλέφωνα, με απειλούν και ότι θα πάρουν ας ιερείς στις ενορίες και τα λοιπά, δεν ψηφίζουμε εκείνον που θέλουν. Εμείς θέλουμε εσάς να βγείτε αρχιεπίσκοπος διότι πιστεύουμε ότι εσείς είσαι το καταλληλότερος και με την ψήφο, με την αγάπη μας ψηφίζουμε, πρέπει να σας στηρίξουμε εσάς. Ευχαριστώ παιδί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χριστός είναι αγάπη και η αγάπη πρέπει να κινούμαστε από αγάπη, όχι από μίσος. Ναι, έτσι είναι. Ελπίζω να φωτίσει όμως και στο δεύτερο γύρο να οι αρχιερείς να ψηφίζουν τον που πρέπει και όχι. Ελπίζουμε στη χάρη του Θεού, ελπίζουμε στη χάρη του Θεού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα δύο αδερφούς να τους ακούσουμε και να τελειώσουμε την εκπομπή, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα. Ναι. Η Άννα είμαι σπιτάλη. Ναι, Άννα, τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Πολύ καλά. Ευχηθώ με όλη μου την καρδιά, να πάνε όλα καλά αύριο. Να προσεύχεσαι. Να είσαι ένας αρχιεπίσκοπος, η Άννα να σας βοηθήσει. Να μας ανάψει ένα κεράκι εκεί στην Αγία Άννα. Κάτσο, να μας βοηθήσει η Αγία Άννα να κάνουμε και το θέλημα. Και τον χρόνο θα έρθει η Αρχιεπίσκοπο στο σπιτάλι. Όπως θέλει ο Θεός, κόρη μου, όπως θέλει ο Θεός. Εντάξει, γέρον να με ευχήσεις. Η Παναγία μαζί σας. Η Παναγία μαζί σας. Να είστε καλά. Χαίρετε. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Χαίρετε την ευχή σας. Ναι, Κυριακή. Τι κάνετε, την ευχή σας από την παγωμένη Γερμανία, μία μέρα. Πάπα, φαντάζομαι, εμείς έχουμε ήλιο. Και εμείς σήμερα ήλιο, Γέροντα. Βγαίνουμε στη λιακάδα, ζεσθενόμαστε. Εμείς πάλι κρυώνουμε, αλλά ζεσταίνετε εσείς τις ψυχές μας, όπως πάντα. Γέροντα, εμείς την ψήφο μας δυστυχώς δεν μπορούμε να σας στείλουμε. Σας στέλνουμε όμως την αγάπη μας, τις προσευχές μας. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, ό,τι είναι ευλογημένο να γίνει. Το ξέρετε ότι σας αγαπάμε πολύ. Και σας ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστώ, αδελφή μου. Να είσαι πάντα καλά. Η Παναγία μαζί σας. Για προσεύχεστε για μας, για τους αδερφούς σας στην Κύπρο, την Εκκλησία μας. Αμήν, να μας οδηγήσει ο Κύριος στον Πανάγιο θέλημά του. Αμήν, Γεροντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αποτελέσματα πότε θα τα μάθουμε. Το βράδυ της Κυριακής. Τα αποτελέσματα του εκπροσώπου. Το εκπροσώπου. Γύρω στις 10 η ώρα. Δηλαδή μετά που θα τελειώσουμε την εκπομπή μας αύριο βράδυ που θα κάνουμε την εκπομπή κανονικά. Μόλις τελειώσουμε εκπομπή, νομίζω θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Όμως αυτό που συνεχίζεται μετά, ακολουθεί κάτι με τη σύνοδο, δεν το μετά το τρίπρόσωπο, τα τρία πρόσωπα τα πρώτα, θα πάει στη σύνοδο για να εγκριθούν από τη σύνοδο και να εκλεγεί ο νέος αρχιεπίσκοπος. Και η έγκριση γίνεται την ίδια μέρα. Την ημέρα που θα είναι, εντάξει, αφού τέλειωσαν οι εκλογές, είναι δεδομένο το τρίπρόσωπο. Μάλιστα, άντε γέροντά μου, ό,τι και να είναι, είτε αρχιεπίσκοπος, είτε επίσκοπος, είτε ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα ευχαριστώ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ αδελφοί μου, να είστε πάντα καλά να προσέχετε μας την ευχή σας. Καλή δύναμη και σε εσάς και στο έργο σας. Ευχαριστώ, αμήν να είστε πάντα καλά. Αδελφοί μου αγαπητοί, στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας, τελειώνοντας θέλω να σας παρακαλέσω και να σας προτρέψω όλοι ανεξαιρέτως να πάμε για την αγάπη της Εκκλησίας μας. Για την αγάπη του Χριστού μας, για την αγάπη των παιδιών μας, της πατρίδας μας, του τόπου μας, να πάμε να εκλέξουμε το τριπρόσωπο για την εκλογή Αρχιεπισκόπου αύριο Κυριακή από η ώρα 10 μέχρι η ώρα 1 και από η ώρα 2 μέχρι η ώρα 6 στα κατατόπους εκλογικά κέντρα. Να μπείτε να δείτε πού ψηφίζετε, μην πάτε εκεί που ψηφίζετε πάντα, γιατί υπάρχουν αλλαγές. Να μπείτε στις ειδικές πλατφόρμες που υπάρχουν, τις διαδικτυακές, ή να ρωτήσετε να μάθετε που ψηφίζετε. Και όλοι μας να ψηφίσουμε το τριπρόσωπο για τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Γιατί αγαπούμε τα παιδιά μας, γιατί αγαπούμε την πατρίδα μας,
γιατί αγαπούμε την Εκκλησία μας. Κανένας να μην λείψει από αυτή την εκλογή, να κάνουμε αυτό που λέει η συνείδησή μας και η καρδιά μας. Εύχομαι ο Χριστός μας να μας ευλογήσει, καλή δύναμη σε όλους και ευχόμαστε να γίνει το Πανάγιο θέλημα του Χριστού. Αύριο βράδυ θα έχουμε την εκπομπή μας κανονικά εμείς. Βρέξει χιονίσει, θα είμαστε εδώ. Και η Εκκλησία αύριο, η Θεία Λειτουργία θα τελειώσει γύρω στις 9. Περίπου 9 η ώρα νωρίτερα από τις άλλες Κυριακές λόγω των εκλογών. Γι' αυτό να πάτε στην Εκκλησία νωρίς. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη, καλή φώτιση σε όλους. Χαίρετε.